Thank you.
δύσκολη έδρα και με έναν πολύ αξιόλογο αντίπαλο. Για μας το 3-0 και το ότι καταφέραμε να περάσουμε αλόβητα από αυτήν την έδρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί παίξαμε καλά στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και ακόμα και εκεί που κολλήσαμε, που είχαμε κάποια προβλήματα στην υποδοχή μας και στην επίθεσή μας, είχαμε το μυαλό και το κουράγιο να το γυρίσουμε. Πρέπει να δώσω πολλά συγχαρητήρια στη Λαμία για την προσπάθεια αυτή που κάνει. Έτσι, με συνδέουν και φιλικές σχέσεις εδώ με τη Λαμία από πολύ παλιά, από τα τουρνουά του Σταρ και τις Ράχες. Εύχομαι ανάλογη συνέχεια στην ομάδα της Λαμίας και να πετύχουν και αυτούς τους στόχους τους. Αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Ένα κακό αποτέλεσμα για μας. Θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε, δεν ακολουθήσαμε αυτό που είχαμε πει. Ξέραμε ότι παίζουμε με μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα. Είχαμε εντοπίσει κάποιες αδυναμίες, δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις εκμεταλλευτούμε. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα τα κορίτσια παίζαν με πάρα πολύ άγχος. Και δυστυχώς αυτό που έχω να πω είναι ότι μερικές φορές σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Και αυτό εμείς πρέπει να το ψάξουμε για να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Πρώτος εγώ, γιατί εγώ ευθύνομαι για όλο αυτό, και μετά τα κορίτσια. Γιατί για άλλο ένα μάτς με μεγάλη ομάδα μπαίνουμε πάρα πολύ νοθρά, υπερεκτιμούμε πάρα πολύ τον αντίπαλο και στο τέλος τρέχουμε. Αλλά όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να πάρεις πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλον αυτόν τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο. Θα το πω για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει αυτό που γίνεται εδώ πέρα με αυτόν τον κόσμο στη Λαμία. Δεν υπάρχει σε κανένα γήπεδο της Pre-League. Του ζητάω ένα συγγνώμη που δεν καταφέραμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 4 παιχνίδια δύσκολα. Θέλουμε να μείνουμε μέσα στην τετράδα και από εκεί και πέρα να δούμε τι περισσότερο θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε.